Μετά την Πορτογαλία, σειρά πήρε η Κύπρος για την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ασχολείται με το κεφάλαιο της Τρόικας. Το πρωί συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Βουλής. Η Κύπρος τέθηκε ενώπιον εκβιαστικών διλημάτων από ένα εξωευρωπαϊκό θεσμικό σώμα, το οποίο δεν λογοδοτεί πουθενά, δήλωσε ο Γιαννάκης Ομήρου. Η Τρόικα γνωρίζει μερικές λέξεις, αλλά αγνοεί εντελώς κάποιες άλλες. Γνωρίζει τις λέξεις λιτότητα, γνωρίζει τις λέξεις δημοσιονομική εξυγίαση, γνωρίζει τις λέξεις αποκομή μισθών και ωφελημάτων, αλλά αγνοεί παντελώς τις λέξεις ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέστηκε σε κοινή συνεδρία των Επιτροπών Οικονομικών και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Βουλευτές έκαναν λόγο για δύο μέτρα και δύο σταθμά στην περίπτωση της Κύπρου σε σχέση με το τι εφαρμόστηκε σε άλλες χώρες. Υπήρξε ωστόσο και παραδοχή για τα δικά μας λάθη και ευθύνες. Υπογραμμίστηκε ότι η μεταχείριση της οποίας έτυχε η Κύπρος από το Eurogroup και από την Τρόικα πάσχει σε πάρα πολλά σημεία. Τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα επιβληθήσας από την Τρόικα πολιτικής με τη συνένεση και της κυπριακής κυβέρνησης είναι τραγικά για τον λαό. Το δάνειο και οι προϋποθέσεις που τέθηκαν για το δάνειο με βάση το μνημόνιο και την Δανειακή Σύμβαση έχουν οδηγήσει τη χώρα μας σε συνθήκες πιο βαθιάς κρίσης τόσο οικονομικής όσο και κοινωνικής. Θα έλεγα ότι η Τρόικα εφάρμοσε έναν οικονομικό σαδισμό πάνω στην κυπριακή οικονομία και των κυπριακών λαό, που δυστυχώς αυτός ο σαδισμός, ο οικονομικός και πολιτικός σαδισμός, εξυμνείται από πολιτικές προσωπικότητες της Ευρώπης. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Νικόλας Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε σε δύο πολιτικές αποφάσεις θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρέασαν δυσμενώς την Κύπρο. Η πρώτη πολιτική απόφαση έχει να κάνει με το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων που κόστισε στις κυπριακές τράπεζες 4,8 δις και η δεύτερη στην καταναγκαστική, όπως είπε, πώληση των καταστημάτων των τραπεζών μας στην Ελλάδα με υποδείξεις της Τρόικας, απόφαση που είχε κόστος στους Κύπριους καταθέτες 3,5 δις. Αν η Τρόικα έχει δείξει σαδισμό όπως έχει λεχθεί, κάποιοι άλλοι έδειξαν μαζοχισμό με την ευθυνοφοβία, τον λαϊκισμό και την καθυστέρηση που οδήγησαν τον λαό μας στην οικονομική καταστροφή. Είναι εμφανέστατη, όπως τονίσαμε, η αντιδημοκρατική προσέγγιση της Τρόικας. Για το πρόγραμμα ευχηθήκαμε ότι όσον και αν αντέξουμε εμείς, θα μην το ζήσουν άλλοι λαοί. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εξετάσει επίσης τον τρόπο λειτουργίας της Τρόικας στην Ελλάδα και την Ιρλανδία και πριν από τις ευρωεκλογές του Μαΐου θα ετοιμάσει σχετική έκθεση.